Γενικότερα γύρω από σένα υπάρχει μία επιθυμία από τον τύπο, από τα μέσα, δεν ξέρω, να συζητήσουν για τις περίεργες στιγμές σου. Ναι. Για το γεγονός ότι εσύ μπορεί να φλερτάρεις με περιθωριακές δράσεις. Ναι. Για το γεγονός ότι μπορεί να κάνεις χρήση. Για το γεγονός ότι μπορεί να επιθυμείς να παίζεις τζογαδόρικα παιχνίδια, πώς το λένε αυτό, ναι, ναι. Τζόγο. Γενικά, γύρω από το Θέμη Αδαμαντίδη υπάρχει αυτή η χαρά των ανθρώπων να συζητάνε για το ποιος είναι αυτός ο τύπος πέρα από το τραγούδι. Η ικανοποίηση, δεν είναι ένα είδος ικανοποίησης αυτό. Εντάξει. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν χαρά σκεπτόμενοι ότι κάποιος μεγάλος, ένα αστέρι του τραγουδιού. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα δώσω, δεν θα προσφέρω, δεν θα δώσω για να μου φτιάξουν την εικόνα. Και άλλωστε δεν ξέρω πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, αλλά και ούτε θα τους ψάξω. Εάν με γουστάρουν, αν νομίζουν ότι είμαι άξιος για να υπάρχω σαν τραγουδιστής, ας γράψουν κάτι ό,τι νομίζουν. Τώρα, για να τους ψάξω εγώ να γράψουν τα και καλά ωραία πράγματα για μένα, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν παίζει αυτό μέσα. Δεν παίζει. Δεν θα παίξει. Απλώς αισθάνομαι ότι πιο πολύ ασχολούνται τα μέσα για το ποιος είσαι όταν δεν τραγουδάς. Για το πού συχνάζεις, ναι. Πώς νταραβερίζεσαι. Ναι, βεβαίως ναι. Έχεις δώσει και εσύ τις αφορμές. Πού νταραβερίζεσαι, πώς πηγαίνεις. Λοιπόν, έχεις δώσει και εσύ τις αφορμές βέβαια, γιατί είσαι και παιδί περίεργο, δεν είσαι και. Είσαι και άτακτο αγόρι. Ναι. Έτσι. Έχουν γίνει και αγριάδες με σένα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αγαπάμε όλοι γύρω από σένα. Δεν είναι όμως της ιδιοσυγκρασίας μου οι αγριάδες. Ναι, το ξέρω. Συμβαίνουν. Δεν τις επιδιώκω εγώ. Ναι, το ξέρω. Αν μιλάς για την περίπτωση εκείνη με τον ξυλοδαρμό. Διάφορα. Ναι. Τον ξυλοδαρμό. Τι έγινε εκεί. Σιγά μου, ρε. Έχω. Πήγα δύο άτομα, δύο νεαρούς. Ναι. Που νόμιζα ότι έρχονται για να μου πούνε. Θεμάρα, όπως ξέρω εγώ. Οτιδήποτε. Και ο ένας πάει από εδώ και ο άλλος πάει από εκεί. Μόλις διαχωρίζονται και ο ένας δεν βγάζει το κράνος. Κάτι κατάλαβα, αλλά έγινε, δηλαδή, αφοπλιστικά. Ατάκα, δηλαδή. Ήταν μια... Πέσιμο. Ναι, μια ενέργεια, η οποία δεν υπήρχε καμία, έτσι, ένδειξη, ούτε προειδοποίηση. Με την ίδια ταχύτητα που μπορεί να έπεσα, με την ίδια ταχύτητα σηκώθηκα. Αυτό συμβαίνει στη ζωή σου εσένα, γενικότερα. Ναι, αν και πήγαινε για τόση κανονική, ναι. Η γιαγιά σας, ε. Λοιπόν, ένα χτύπημα. Ευχαριστώ πολύ. Και λέω από μέσα μου, μόλις σηκώθηκα, βλέπω και τα δύο άτομα, αρχινάνε και τρέχουνε. Σου λέει, τώρα δεν ξέρουμε και γιατί τι μπορεί πώς μπορεί να εξελιχθεί. Γιατί έγινε το πέσιμο αυτό, ξέρεις εσύ. Ξέρω, αλλά okay. Είναι, τι να κάτσω να εξηγώ τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να εξηγείς. Ναι, ο καθένας, ας πούμε, πιστεύει ότι έχει δίκιο. Είσαι ένας άνθρωπος στα κόκκινα. Ναι, έχω κάνει. Από ό,τι θυμάμαι, εγώ στα κόκκινα. Δηλαδή και επίσης ναι. Σόλο ξενύχτη, μαγαζί, ξανά ξενύχτη. Ναι, ναι. Είσαι χαρούμενος από τη ζωή που έχεις ζήσει. Βεβαίως. Ε? Ναι, βεβαίως. Έχω ζήσει μεγαλύτερη διάρκεια από τα, από τα χρόνια μου. Και ενώ φαίνεται να έχεις εμπλακεί σε πολλές. Περίεργες ιστορίες νυχτερινού τύπου. Την ίδια στιγμή είσαι ένας άνθρωπος που πολύ ταραχή γύρω από το όνομά σου, πολύ στόρυβος, πολύ μανούρα και ξέρω ότι είσαι ένας φιλιρηνικός τύπος, να πούμε. Ναι. Θες ηρεμία και ειρήνη. Έχει τύχει με επιχειρηματίες οι οποίοι, εντάξει, υπήρχαν αντιπαλότητες και αυτά. Εκεί που έπαιρνε η αντίληψή μου, καταλάβαινα ότι πάει να γίνει κάτι. Μέχρι και που έχω συμφιλειώσει ανθρώπους οι οποίοι ήταν για ζημιές. Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να τα βρίσκουν με τη συζήτηση. Με τους συναδέλφους σου, τους τραγουδιστές, είχες ποτέ κόντρες, Θέμη? Υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να αποτελέσουν πρόσκομα στην καριέρα σου? Αισθάνθηκες ζήλια, ανταγωνισμό? Υπήρξε, αλλά ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι. Δεν θες να θυμάσαι έτσι. Δεν τα κρατάς αυτά, όχι, τα άσχημα. Μόνο τα καλά κρατάς, φίλε. Ναι. Και αυτή την εποχή είσαι καλά. Τα άσχημα, μέχρι που και σε αρρωσταίνουν, σε χαλάνε. Να. Και σε γερνάνε πρόωρα. Ναι, ρε φίλε. Πολύ. Αυτή
η μιζέρια, η μικρότητα. Mm. Πίσω δεν μας πάει. Και εσύ δεν έχεις γεράσει καθόλου. Μια χαρά είσαι. Πόσο χρόνο είσαι? Κοιτάξτε. Τι λέει στην ηλικία? Δεν φοράω ρολόι. Τι δεν μετράω τον χρόνο. Δεν το μετράς. Την ηλικία σου τη λες ή δεν γουστάρεις? Τι λέω. 64. 64 είσαι. Μια χαρά το έχεις πάει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν το έχεις πάει και ξέρω σφυρί. Έτσι, θέλω να πω, το έχεις πάει δυναμικά. Ναι. Έχεις ζήσει για πολλές ζωές, έτσι δεν είναι?